Κύριε Πρόεδρε, αποδείξατε την ευαισθησία και τη δική σας και της διοίκησης, τοποθετούντας το θέμα αυτό ως πρώτο σήμερα. Ακολουθούν βέβαια, και πιστεύω ότι θα έχουν δει αυτό και οι συμπολίτες της Επιτροπής Αγώνα και Χριστιά, δεκάδες θέματα του Δήμου μας και της καθημερινότητας. Και θα ήθελα και αυτό να λαμβάνετε υπόψη πάντοτε στις τοποθετήσεις μας, η οικονομία του χρόνου και η συνειδητοποίηση ότι είμαστε Δημοτικό Συμβούλιο της Χριστιάς, που βεβαίως πρέπει να έχουμε τις κεραίες μας ανοιχτές και όλες μας τις αισθήσεις βέβαια και τις δυνάμεις στις κοινωνικές ανάγκες. Ωστόσο, πρέπει να είμαστε σε θέση κάθε στιγμή να προσδιορίσουμε και τα μέτρα μιας τέτοιας συζήτησης. Λοιπόν, επίσης νομίζω στον συμπολίτη, μιλάω τον κ. Κατσάκο, ότι μήπως θα ήταν προτιμότερο να διαβαστεί αντί όλης αυτής της ανάπτυξης που την ακούσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον, να διαβαστεί αυτό το ψήφισμα που καλούμαστε να ψηφίσουμε, διότι τελικά δεν διαβάστηκε. Έτσι. Είναι βέβαια στο φάκελο του θέματος, αλλά επειδή ξέρετε ότι με τα ψηφίσματα γίνεται μια ζήμωση, υπάρχουν διαφωνίες σε λέξεις, σε φράσεις, ίσως ήταν πιο πρακτικό να διαβάζετε το ψήφισμα το ίδιο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα ήθελα να κάνω μια τοποθέτηση ότι στο πνεύμα αυτό συμφωνεί ο συνδυασμός της διοίκησης, στο πνεύμα της συμπαράστασης σε όσους πλήττονται άνισα και άδικα, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν. Εμείς έχουμε δηλώσει από την προεκλογική κιόλας περίοδο ότι υπάρχουν μέτρα άνισα, απάνθρωπα και αντισυνταγματικά. Από εκεί πέρα, όταν όμως καλούμαστε να εκδώσουμε ένα ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτική και πρέπει να δούμε πού μπορούμε όλοι να συναντηθούμε, γιατί τα ψηφίσματα αυτά καλό είναι να ψηφίζονται ομόφωνα. Καλό είναι τουλάχιστον να γίνεται αυτή η προσπάθεια. Ήθελα δηλαδή να πω ότι και ως ανεξάρτητος συνδυασμός, που δεν έχουμε σχέση με κανένα κόμμα, προσέχουμε πάρα πολύ την διολίσθηση στον κομματικό λόγο, όπως ανέφερε πριν και ο συνάδελφος ο κ. Κουρέπης με άλλη αφορμή βέβαια, και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Εμείς, και δεν αναφέρομαι σε εσάς, βεβαίως, κύριε Κατσάκο, εμείς θέλουμε το Δημοτικό Συμβούλιο να μείνει μακριά από ψήγινο λόγο κομματικό, από όποιον προέρχεται αυτός, γιατί νομίζουμε ότι ο κομματισμός έχει βλάψει πάρα πολύ και την κοινωνία και την αυτοδιοίκηση. Προσωπικά, μάλιστα, εγώ αναμένω από τους νέους πολιτικούς, πολύ περισσότερο όταν αναδεικνύονται στις ηγεσίες, να αφήσω την αυτοδιοίκηση να αναπνεύσει ελεύθερα, μακριά από κομματική υποδιέτηση και είμαι σίγουρος πως τα εκεί θα πάνε πράγματα. Πιο συγκεκριμένα τώρα, επί του κειμένου του ψηφίσματος, αν θέλετε, το έχουμε μελετήσει ως δημοτική ομάδα το σχέδιο ψηφίσματός σας και θέλουμε να το ψηφίσουμε με τις εξής τροποποιήσεις. Όμως, για να παρακολουθήσουν οι συνάδελφοι, πρέπει να το έχουν δει. Δεν ξέρω αν το έχουν. Το έχουμε στείλει, δεν καταλάβει. Εντάξει. Όχι. Εντάξει, για να το έχω. Ας άλλο. Δεν το έχω πει κιόλας. Δεν θέλω να το διαβάσω. Δεν πρέπει να το διαβάσω. Από ό,τι κατάλαβα, η μεγάλη πλειοψηφία το γνωρίζει ήδη, οπότε μάλλον δεν χρειάζεται. Λοιπόν, στο Α, στην πρώτη παράγραφο, εμείς ζητούμε να φύγει, να αφαιρεθεί η δεύτερη πρόταση, που αναφέρει τη λέξη ότι στόχος τους η απαξίωση της ακίνητης περιουσίας, ώστε να γίνει εύκολη η αγορά του κερδοσκοπικού κεφαλαίου και το καθάρισμα των ισολογισμών των τραπεζών σε βάρος των δανειοληπτών, των ίδιων τραπεζών, τις οποίες χρυσοφλήρωσε ο ελληνικός λαός κατ' επανάληψη, διασώζοντάς τις σε βάρος του. Αυτό θα θέλαμε να αφαιρεθεί. Επίσης, επειδή όπως σας είπα και πριν δίνουμε κάποια βάση στους όρους και σε κάποιες λέξεις, θεωρούμε ότι η έκφραση λαϊκή κατοικία είναι μια έκφραση που είναι ακόμα και δυσνόητη, ξέρετε. Δηλαδή, δυσκολεύομαι και εγώ προσωπικά να αντιληφθώ την έννοια. Θα προτιμούσαμε την πρώτη κατοικία, που είναι κάτι πολύ κατανοητό και απλό. Πρώτη κατοικία και όχι λαϊκή κατοικία. Καλεί τον Δήμαρχο, μια ακόμα τροποποίηση, καλεί τον Δήμαρχο, τους Δημοτικούς Συμβούλους και τις νομικές υπηρεσίες του Δήμου
να παράσουν στους πληττόμενους. Εμείς θέλουμε να αφαιρεθεί η λέξη στους πληττόμενους, διότι πληττόμενοι είναι μια πολύ αόριστη έκφραση. Υπάρχουν, όπως γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά και δεν νομίζω να διαφωνήσετε, υπάρχουν, ξέρετε, και οι κατεπάγγελμα νοφυλέτες, έτσι, που τους πληρώνουμε όλοι μας εκείνους. Εμείς νομίζουμε, γιατί αυτή είναι και η κατεύθυνση της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, ότι πρέπει πάντοτε να ασχολούμαστε με τους απόρους. Έτσι λοιπόν, να παράσουν στους απόρους και όχι στους πληττόμενους κάθε πολιτική, λέτε, νομική και πρακτική υποστήριξη. Κάθε δυνατή πολιτική, νομική και πρακτική υποστήριξη, διότι ειδικά η νομική μας υποστήριξη είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και περιορισμένη από τις δυνατότητες μας τις ίδιες. Δεν μπορούμε, δηλαδή, δεν είμαστε σε άμεση διαθεσιμότητα, ούτε έχουμε πλήθος δικηγόρων. Βέβαια, αν που απέχομαι αυτά τα φαινόμενα τα οποία, για τα οποία ανησυχείτε, πυκνώσουν και ενταθούν, μπορούμε να κάνουμε ένα κάλεσμα εδώ στην τοπική κοινωνία. Είμαι βέβαιος ότι θα αποκριθούν συνάδελφοι δικηγόροι που θα ήθελαν ενδεχομένως να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά. Αλλά εμείς ως Δήμος μπορούμε, ξέρουμε πολύ καλά τι μπορούμε να κάνουμε και αυτά είναι περιορισμένα. Άρα, κάθε δυνατή πολιτική, νομική και πρακτική υποστήριξη. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις μας και με αυτές τις προϋποθέσεις εμείς θα ψηφίσουμε.